συνέντευξη από τα Λίτζι. Οι αντιφάσεις γοητεύουν όταν συναντούν την αρμονία τους, πράγμα το οποίο διαπιστώσαμε στο live το οποίο πραγματοποίησαν οι The Big Nose Attack στο Roof Stage του Γκασάρτε στις 9 Μαρτίου. Οι Big Nose Attack, ή αλλιώς οι μεγάλες μύτες, εγκατέλειψαν για εκείνο το βράδυ τα αγαπημένα underground εξαρχαιώτικα στέκια τους, βυθίζοντάς μας ένα νοητό μουσικό ταξίδι διάρκειας περίπου 2 ώρων, στο γοητευτικό και τραπεζωμένο αλλά και ήρεμο χώρο εκδηλώσεων στην καράτσα του Γκασάρτε. Σε ένα αρκετά λοιπόν διαφορετικό για τον ήχο τους περιβάλλον και παρά το βροχερό σκοτεινό σκηνικό, οι Big Nose Attack μισή ώρα μετά το αναμενόμενο, στις 10.30 δηλαδή, επάνδρωσαν τη σκηνή παίζοντας κομμάτια και από τα τρία άλμπουμ τους. Τα αδέλφια Boogeyman και Little Tony, όπως είναι τα καλλιτεχνικά τους ονόματα, ή αλλιώς το δίδυμο των Big Nose Attack, κατάφερε να φωτίσει τις εκφράσεις του προσώπου μας και να μαγέψει τα αυτιά μας μέσω του πολύ καλού ήχου του live τους υπό την κατάλληλη φυσικά μέρημνα της κονσόλας. Απαράμιλος ηλεκτρισμός και αχόρταστη blues ήχη, παρά την απουσία μπάσου, εναρμονίστηκαν πλήρως με την αναγκαία γκρούβα και τα ηθιστικά κιθαριστικά solos του Γιώργου ή αλλιώς του Boogeyman. Το Yeah That Girl, το Special Sauce Cold Love, το Monday Morning Spaghetti και το Down With Me, με το οποίο και έκλεισαν το live τους τα παιδιά, κερδίζοντας το θερμό και εκστασιασμένο χειροκρότημα του κοινού τους, ήταν μερικά από τα hits τα οποία ακούσαμε στο live. Στις ξεχωριστές στιγμές του live συγκαταλέγονται το σπάσιμο μιας μίνι παιδικής στην όψη κιθάρας, η οποία είχε μετατραπεί σε ηλεκτρονική με συμφώνη στη θέση του ηχείου, την οποία εν τέλει ο Γιώργος έσπασε επί σκηνής. Μελίσσα, θα λέγαμε, λέγοντας χαρακτηριστικά Hendrix από τα Lidl. Ακόμη μία ξεχωριστή στιγμή ήταν η διασκευάρα στο Foxy Lady και η περιγραφή της συνάντησης του Γιώργου με έναν ταξιτζή, ο οποίος όταν άκουσε στο πρώτο CD των παιδιών ένα από τα κομμάτια τους, το χαρακτήρισε ως πολύ σεξουαλικό. Αυτά και άλλα πολλά διαδραματίστηκαν στο live των The Big Nose Attack στην ταράτσα του Γκαζάρτε. Και τώρα η κρίση είναι δική σας, καθώς θα απολαύσετε ένα εκτενές απόσπασμα από το live των παιδιών μέσα από τα πλάνα τα οποία εξασφαλίσαμε για το Street Shadows Tube. Επίσης να σας πούμε πως έπεται πολύ σύντομα συνέντευξη με τα παιδιά, οπότε να είστε σε ετοιμότητα. Που αποτελείται από ένα δυνατό δίδυμο. Το δίδυμο αυτό είναι δύο αδέλφια, ο Boogeyman στα φωνητικά και στην κιθάρα και ο Little Tony στα drums και δημιουργούν ένα δυναμικό μουσικό ντουέτο το οποίο σχηματίζεται το 2011 εδώ στην Αθήνα.
Όσον αφορά τον ήχο τους, πρόκειται για μια ιδιαίτερη σύμπλεξη των blues επιρροών με διάσπαρτα rock riffs, τα οποία αναγεννούν επί σκηνής στο αμερικανικό μουσικό κύμα που αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 60. Έχοντας εμπλουτίσει το μουσικό βιογραφικό τους με 4 χρόνια πορείας, 4 ευρωπαϊκά tour και 3 album, θεωρούνται πλέον μια από τις μπάντες που έχουν επιφέρει ένα δυνατότερο ακούνημα και μια ευχάριστη ανησυχία τόσο στην εγχώρια όσο και στην ευρωπαϊκή μουσική σκηνή. Σημαντικότερες ίσως στιγμές για εκείνους αποτελούν οι εμφανίσεις τους στα διεθνή φεστιβάλ, όπως η συμμετοχή τους στο Rockway Festival του περασμένου έτους που διεξήχθη εδώ στην Ελλάδα, στο Terra Vibe στη Μαλακάσα, τη βραδιά των Black Keys. Όσον αφορά το τραγούδι τους τώρα, Yeah That Girl, που αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά τους, έχει φτάσει πολύ υψηλά στα playlists και στις προτιμήσεις του κοινού, ενώ έγινε και πολύ γρήγορα viral στο διαδίκτυο με το official video να χτυπά πάνω από 200.000 views και ακόμα να ανεβαίνει στο YouTube. Η τελευταία κυκλοφορία του άλμπουμ του 69, κοινός 69, προσέδωσε στο ακροατήριό τους, θα λέγαμε, μια περισσότερο vintage προσέγγιση του ήχου τους, παραδομένο ωστόσο και πάλι σε ένα συγκερασμό blues και rock στοιχείων, κάτι το οποίο μας είναι ήδη γνωστό και από τα παιδιά. Nobody can escape from the big nose attack. Αυτό βλέπω και αυτό θα δείτε κι εσείς στα βίντεο που εξασφαλίσαμε για σας από το live των παιδιών στον Καζάρτε. We'll be right back.
Το επόμενο είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει λίγο πόνο μέσα του. Δεν γίνεται να μην σας το πω αυτό. Θα το έλεγα έτσι κι αλλιώς. Ήμουν σε ένα ταξί όταν είχαμε βγάλει το συντάκι μας το τεπούντο και μου λέει ταξιτζής, φίλε, παίζει μουσική, φαίνεσαι. Έψαχνα τα ψηλά στην τσέπη μου γι' αυτό. Μου λέει, για βάλε τίποτα να ακούσουμε. Έχω μαζί το CD του. Λέω, βάζω το κομμάτι, παίζει. Πάψε ο ταξιτζής, λέει, σεξουαλικό.
We'll be right back.